Δεν ήθελα να ανεβώ επάνω σήμερα, γιατί πολύ μπροστά βγήκα και πολύ μπροστά τους βγήκα όλους. Δεν θα σταματήσω όμως. Χθες το βράδυ ήμασταν πάνω σε ένα θάλαμο τηλεφωνικό και μιλούσαμε. Σήμερα έχουμε την πολυτέλεια του Παρκονιού αυτού. Να πάρω και το όχι... Α, το πάνω. Βγήκα περισσότερο για να στείλω δύο μηνύματα σε κάποιους ανθρώπους. Από χρόνια πριν και η Κομωτινή και η Ροδόπη και ο Εύρος ζουν το ίδιο πρόβλημα. Τελευταία ξεκίνησαν και στο Κυλκής. Όλοι αυτοί οι νομοί και η Καβάλα, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, δήμαρχοι και όλος ο κόσμος είπαν ένα φροντερό όχι σε αυτές τις επενδύσεις. Όλοι μαζί οι πάντες. Οι δικοί μας δημοτικοί άρχοντες δεν πήραν το μήνυμα αυτό. Κατηγόρησε ο κύριος Βοσόπουλος στο ρωτάει το Παπαγεωργίου χθες ότι είναι και εκεί πέρα παρόν σε όλους τους νομούς. Μα εκεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μυαλό, το ίδιο του Παπαγεωργίου τους παρασύρει. Δεν πήραν το μήνυμα σαν υπεύθυν και τοπικοί άρχοντες εδώ να δουλέψουν για τον τόπο τους. Δεν τους σημαίνει τίποτα αυτό. Ομόφωνα όλοι, τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτική όλων των χρωμάτων. Όλος ο κόσμος είπε ένα προτερό όχι. Και εμείς εδώ τι είμαστε. Μόνιμα. Δεν το πήρα το μήνυμα. Εμείς εδώ που φέραμε έναν άνθρωπο που πριν από 10-12 χρόνια που ήταν υπουργός Εθνικής Οικονομίας έφερε τα μάτια μέσα στα 5 μήνες για να επιβάλλει αυτή την επένδυση στην Ολυμπιάδα τότε και το ξέραμε τις θέσεις τους για αυτή την επένδυση. Αυτοί που συνεργάστηκαν μαζί τους και ιδιαίτερα οι δικοί μας από εδώ δεν τα ήξεραν γιατί μας το φέρανε εδώ για να μας καταστρέψουν. Ας πάρουν το μήνυμα λοιπόν από όλη τη Μακεδονία και Θράκη το όχι αυτό το προτερό να καταλάβουν και να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Αυτά τα παιδιά που είναι εδώ μπροστά περιμένουν με αγωνία από εμάς αποτέλεσμα. Αν δείτε τα πρόσωπά τους, ειλικρινά τρέμω, συγκινούμε. Έχουμε υποχρέωση αυτόν τον τόπο να τον παραδώσουμε σε αυτά τα παιδιά, αν όχι καλύτερο τουλάχιστον όπως τον πήραμε από τους πατεράδες μας. Δεν αναλογίζεται κανείς ότι θα συμβεί εκεί πάνω. Ας πάρει λοιπόν το μήνυμα ο κύριος Πάκτας, αν όχι από εμάς, και ο κύριος Μοσκόπουλος και ο κύριος Αγοράκης, από όλο το όχι του προτέρα που είπε με Μακεδονία και Θράκη, σύσσωμος όλος ο κόσμος. Προχθές την παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη του Μαρίνου, 30 που είναι εκεί οι οικολόγοι. Ο παρουσιαστής του βιβλίου, ο Σταύρος Αυγουλούπης, έκλεισε ως εξής. Εύχομαι Γιάννη Μαρίνο το βιβλίο σου να φτάσει σε όλους τους Ιεριξώτες, σε όλους τους Χαλκιδικιώτες και σε όλους τους Έλληνες απανταχού του κόσμου που υπάρχουν και να μεταφέρουν το άρωμα του κάκαβου. Ποιο άρωμα θα μεταφέρουν να βαγίνουν αυτές οι επενδύσεις. Μια και αναφέρθηκε στην περιοχή της Θράκης, θα ήθελα να πω μία λεπτομέρεια που είναι πάρα πολύ σημαντική. 22 δήμαρχοι στη Θράκη υπέγραψαν κατά της μεταλλουργίας και αποφάσισαν οι 22 δήμαρχοι, αν ξεκινήσει με τελεπτική δραστηριότητα στη Θράκη, να παραιτηθούν όλοι από δήμαρχοι. Όλοι! Εμείς, εδώ η Δημοτική Αρχή, γιατί άραγε δεν είναι με το μέρος του κόσμου και είναι με το μέρος της εταιρείας, άσε να ρωτηθούμε. Δεν είμαστε 30 οικολόγοι, είναι όλη η περιοχή και όλος ο κόσμος.
Ευχαριστώ.